Χάρη στην άμεση. Αυτές είναι οι προσωπικές απόψεις του ενός εκ των δύο παραγωγών της εκπομπής. Κινητοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτά τα καραγκιουζιλί και δεν τα υιοθετεί. Μέσα από τα social media το τελευταίο 24ωρο. Όπου Χριστέ μου αηδία. Ρε, τα τουρκικά πλοία κάνουν πίσω. Άρε Νίκο, πρέπει κάποιος να δει και το post σου με το τέτοιο. Με την ημισέλινο που είχε κάνει εκείνο το βράδυ που το είδε, φίλε, και έγινε άσχημα. Αυτό μην το πιάνει, φίλε, είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα. Ναι, εντάξει. Πρέπει να το είδε κανένα τούρκο και να είπε, παιδιά, δεν μα παίρνει. Αυτό μην το πιάνει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που έχει γίνει στο Καστελόριζο. Έκατσε λίγο πριν το τέτοιο. Άκουσε με λίγο. Προσεκλώ, γιατί δεν θα το καταλάβει γι' αυτό, γιατί τώρα με κόβει και με πα ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ναι, επειδή θε να σταματήσει αυτό που πήγε να κάνει. Ναι, οκ. Ναι, όχι, θα σταματήσει αυτό που πήγα να κάνω, γιατί εδώ 24 ώρε τα social media έχουν γεμίσει κατευθείαν όλου έτοιμου να πάμε να πολεμήσουμε τον εχθρό. Φίλε, δεν κατάλαβα δηλαδή, όλοι έχουν πάρει μαχητόσιμο. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Έλεος δηλαδή, πια φτάνει. Ναι. Κατευθείαν. Ναι, αλλά όλοι. Εδώ το ΓΕΘΑ λέει τα τουρκικά πολεμικά παραμένουν στο Αιγαίο, αμετάβλητη θέση του. Α, δεν φεύγουν τελικά. Πάσα αυτά που μεταφέρετε. Ψέμα δηλαδή, παραμένουν. Διαψεύδουν οι ελληνικέ δυνάμει να αποχωρήσουν το λίγο πλοίο από το Αιγαίο. Ξεκινήστε να γράφετε πάλι social media, εδώ είμαστε Ερντογάν, σε περιμένουμε και τέτοια. Ωραία. Ναι. Πώ είμαι λίγο, γιατί το πιάνει για την Κύπρο. Ναι, ρε, εντάξει. Η Κύπρο είναι μια κατεχόμενη χώρα. Έτσι, ναι. Δεν είναι σαν την Ελλάδα. Μην συγκρίνει ανώμια πράγματα. Κράτο βασικά. Γιατί και η Κύπρο ελληνική είναι. Ναι. Μην το μπερδεύεις. Και εκείνο το συνέστημα όταν το αντικρίζεται, το έχεις δει από κοντά, είναι άσχημο, δεν είναι ωραίο. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Ήτανε πολύ ήταν μελό το post όμως. Ήταν έντονο. Δεν, να σου πω κάτι, με ξέρεις ότι εγώ πολύ μελό δεν είμαι. Πώς δεν είσαι, δηλαδή. Δεν είμαι. Όχι. Αλλά εκεί ήταν, έγινε ρε φίλε. Τι να κάνω, εγώ όταν το είδα εκείνο το πράγμα πρώτη φορά ένιωσα κάπως. Τι ένιωσες, Νίκο. Δεν ένιωσα κανένα, μην κοροϊδεύεις. Τι εκνευρισμό, τι. Μην κοροϊδεύεις, ρε βλάκα τώρα, τα πηγαίνει. Ένα πατριωτικό τέτοιο τι. Νιώθεις κάτι άσχημο, ρε φίλε, μέσα σου. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Ήθελες δηλαδή να πάρεις ένα όπλο και να πεις αέρα, ξέρω, σε έφαγα. Δεν είπα αυτό, ρε. Δεν είπα αυτό ότι ήθελα να μπουκάρω, να περάσω την πράσινη γραμμή και να μπουκάρω μέσα. Ναι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά νιώθεις λίγο άσχημα. Τώρα πιστεύεις ότι δηλαδή και εμείς, σαν οριμότητα, μας διακατέχει πλήρως, και το κρατήριό μας το οποίο είναι. Είναι και να ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, μια ώρα να κάνουμε αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλεις δηλαδή. Τι να πω πάλι για το ΚΑΣ και για αυτό θέλεις να πεις σήμερα δηλαδή. Και για την επικοινωνία. Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει οριμότητα ωραία. Και στους παραγωγούς και στο κρατήριο προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Τι θα γίνει με τον Αμπέλ Φερέιρα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ο Φερέιρα θα μείνει, ρε φίλε. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και δύο μήνες. Καλησπέρα σας. Έλα, εδώ. Ο πολέμος του Ζέρβα. Άντε, έλα κι εσύ. Εγώ είμαι συμπαθής, ρε φίλε. Εγώ έχω ένα επίπεδο. Ναι. Έχεις, είναι από το υπόγειο. Πρόσεξε, έχεις από τους ακροατές της εκπομπής που έχουν επίπεδο. Εγώ το λέω αυτό ανοιχτά. Και ο Νίκος πιστεύω συμφωνεί. Συμφωνώ 100%. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που έχουν βουδηλάτο δρόμο πλέον. Δώσε μας μια εικόνα. Δεν ξανασχολούμαι. Ναι. Θα ασχοληθώ γιατί μπήκα και τηλεφορονίκης. Και είμαι ακόμα εκεί. Με λέει, φίλε, λέει, μήπως να πηγαίναμε Μητροπόλεως. Όχι, δεν λέω, γιατί, αφού είναι καλή μη νίκης. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, με λέει, από νίκης θα πας. Ναι. Και όταν είδε το χαμό της νίκης, με λέει, φίλε, μήπως τελικά η Μητροπόλεως είναι καλύτερη. Κάναμε ένα λεπτό τη Μητροπόλεως, την περάσαμε μπαμ μπαμ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να λογιστώ ως σφιγμομέτρηση κι εγώ. Χθες φεύγοντας από εδώ το βράδυ γύρω σε 9 και εγώ πήγα από τη νίκης. Οκ, δεν μπορώ να πω ότι πήγαινε. Εντάξει, δηλαδή ότι πήγαινε άνετα όπως θα πήγαινε χωρίς το ποδηλατόδρομο. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι κολλήσαμε κιόλας. 9 η ώρα το βράδυ τώρα αυτά, έτσι. 9 και κάτι. Κάτσε να γυρίσουν όλοι και τα βλέμε. Οκ. Μοσκοβίτη, θέλω μια χάρη να ρωτήσω. Ο πατέρας πόσα χρόνια δούλευε στην ταξί. Και να ήθελα να το ρωτήσω, δεν γίνεται πλέον. Ναι. Δούλευε. Ναι, έχει φύγει. 20 χρόνια. Έχει φύγει. Περίπου 20. Άκυρη ερώτηση. Δεν θα μπορώ να σου πω. Έχω όμως πολλές μαρτυρίες όμως. Έχω πολύ τέτοιο. Έχει παραστάσει. Ναι, ναι. Αν το ρωτούσε, να τον έλεγε τι είναι, βάζω τον Κοσκοτά να δουλεύει. Τον Κοσκοτά δεν το είχε πει αυτό. Βάζω τον Κοσκοτά να δουλεύει. Δεκαετία του 90 το λέγαμε. Όχι, δεκαετία του 90 ήταν επιχειρηματίας. Στα τέλη του 90 έγινε οδηγός. Ναι. Okay. Αλλά πρώτη φορά το ακούω, δεν μου το είχε αναφέρει ποτέ. Γιατί πολλές φορές όταν τον έβρισκα μάχημο για συζήτηση, κάτι Κυριακή, τίποτα τέτοια. Τον γκάζωνα πολύ για το ταξίδι και αυτά, ας πούμε, και έβινε πολύ πράγμα. Ναι. Έμπαινες λεωφόρο, Νίκης, τότε που τη φτιάχνανε. Ναι. Έμπαινες ξυρισμένος, έγινες αξίριστος. το είχες τριπλό, έβαζες τον Κοσκοτά το ταξίδι όταν να δουλεύει και δεν σε πήρε τίποτα. Η Νίκης πότε φτιάχτηκε με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Ή πριν λίγες μέρες, γιατί άλλαξε πάλι η μορφή της, δηλαδή, περίμενε. Κοίταξε, δεν είμαι τόσο παλιός, αλλά. Τουλάχιστον εγώ όταν βγήκα στο ταξί το 95, ναι. Κάπου εκεί 95 με κάπου 96 ή 97 λόγω πολιτιστικής πρωτεύουσας, φτιάξανε πάλι το οδόστρωμα. Το οποίο κάνανε να το τελειώσουν γύρω στον 1-1,5 μήνα. Ναι.
Και έβαινε Μητροπόλεως ο ξυρισμένος και έβαινε αξίριστος. Πραγματικά όμως. Έκανε τουλάχιστον μια μισή ώρα να βγάλει τη Μητροπόλεως. Μια μισή ώρα να βγάλει τη Μητροπόλεως. Έβαινε πρωί και έβγαινε βράδυ. Κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς όπως το λέω. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύανε παλιά θα το πούνε. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω. Βεβαίως, ό,τι θες, εδώ είμαστε. Δύο πράγματα. Ένα είναι ότι έχω πάει στην Κύπρο το 86 και Κυρίκο 16 χρονών ναι. στο σχολείο. Την ομάδα του σχολείου ναι. και μας έκανε στην πράσινη γραμμή. Ναι. Φίλε, είναι το συνέστημα είναι απίστευτο. Δεν το ξέρω. Δηλαδή είναι νεκρή πόλη, νεκρό πράγμα. Ένα... Εγώ... Και να σου λέει όλος έτσι και περάσεις, έχεις πρόβλημα. Να σου πω κάτι, επειδή ας πούμε τώρα ο Νίκος, εντάξει, κοροϊδεύει καλοπροαίρετα βέβαια, το ξέρω. Εντάξει, την κουστάω τώρα, ναι. να σε Για αυτό το οποίο ας πούμε εγώ ανέβασα προχθές. Εγώ ρε παιδί μου δεν είμαι το, ο πατριώτης κτλ. Εγώ μέχρι το 17 που πήγα, ας πούμε, φαντάρο στην Κύπρο, σου λέω. Εκμεταλλεύτηκα ότι η μάνα μου είναι από εκεί, μπορούσα να κάνω τρεις μήνες εκεί, εξαγόρασα την υπόλοιπη εδώ. Ναι, δεν λέω τέτοιο. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Που εγώ σου λέω, από κάποιους άλλους που περνάνε 9 μήνες στον Ταλίπη και μέσα στην πόλη, εγώ μπορώ να πω σε αυτούς, δεν μιλάω τώρα για τους άλλους, ότι μπορεί να έκανα και πιο μάχημη θητεία. Εντάξει. Καλό για τον Ταλίπη, 9 μήνες κάναμε εκεί. Εντάξει, οκ, okay, τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά όταν. Κάναμε 18, έτσι να ξέρεις. Εγώ ας πούμε, θυμάμαι εκείνο το βράδυ γιατί. Από το κέντρο μας λέγανε τότε ότι υπάρχει ένα φυλάκιο, λέει, στη Λευκοσία πάνω στην πράσινη γραμμή που το χειρότερο από όλα πρέπει να τα αποφύγετε. Δηλαδή, αν μπορείτε να τα αποφύγετε. Και πήγα εκεί, τέλος πάντων. Εννοείται. Και ήταν ρε παιδί μου βραδινή που ανεβαίνω πάνω, δεν είχα ξανανεύει εγώ. Και είναι ρε παιδί μου ένας λόφος πίσω το φυλάκιο και είναι η νεκρά ζώνη από κάτω που έχει τώρα κτίρια που είναι. Λες, έχει σταματήσει ο χρόνος από τότε. Ναι. Και περνάνε μόνο τα Ηνωμένα Έθνη. Και πας εκεί πέρα βράδυ μέσα σκοτάδια. Έχεις και φακό μαζί σου γιατί δεν βλέπεις μπροστά σου. Εντάξει, δηλαδή είναι νεκρά ζώνη. Στα 300 μέτρα είναι ο αντίστοιχος Τούρκος, ας πούμε, που κάνει σκοπιά. Που και εκεί είναι λίγο ερημιά κατάσταση. Και στο βάθος βλέπεις την κατεχόμενη Λευκοσία και απέναντί στον Πενταδάχτυλο. Και επειδή αυτοί είναι και καραγκιόζηδες. Εντάξει, έχουν βάλει την ημισέλινο πάνω στο Πενταδάχτυλο το βράδυ να φωτίζεται. Ναι, το κάνουν αυτό. Το έχουν για. Εμένα εκείνη τη στιγμή δεν το είχα ξαναδεί έτσι, ρε παιδί μου. Εντάξει, πόσο να είναι, παιδί μου, εντάξει, και το χακί πάνω σου σε κάνει λίγο να νιώθει και το όπλο πάνω σε κάνει λίγο να νιώθει. Μια χαμάρα νιώθει. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε, όταν μα πηγαίνανε σε κάποια τούρε στην Κύπρο και πεινούσαμε μπροστά από, ναι. Από τις γραμμές τέλο πάντων, δουλεύαμε το Πενταδάχτυλο, ήταν με πέτρα. Δηλαδή φτιαγμένο δημισήλινο με άσπρη πέτρα. Δηλαδή την έβλεπε μακριά. Και άμα πα στην παλιά πόλη τη Λευκοσία, εκεί που είναι, ρε παιδί μου, η Λίδρα που είναι το. Τα σύνορα. Ένα ακόμα φυλάκιο εκεί πέρα που χωρίζει, ρε παιδί μου, περνά. Άμα θες εκεί από την Ελεύθερη Λευκοσία στην κατεχόμενη, έχει τείχους που έχουν πάνω σημάδια από σφαίρες. Ναι, που περπατάς. Ναι, άμπραβο, είναι γεμάτο. Και για την. Όταν πήγαν να βγάλουν τον Μακάριο την απόπειρα δολοφονίας και εκεί υπάρχουν. Στο πραξικόπημα που είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα. Ναι. Ναι, ναι. Και το άλλο που ήθελα να πω και έχει αφορά το αθλητικό. Ναι, ναι. Έχει να κάνει με αυτόν τον Άμπαρτ. Κάρλος Άμπαρτ, από την Ξάνθη. Καλώς. Το Άμπαρτ είναι το φιατάκι. Το τερματάς, ε. Ναι, απαγορεύεται να έρθει τον Άρη. Απαγορεύεται. Γιατί, ρε. Κάνε με το μυαλό σου, Νίκο Βαδόπουλε, την εξή σκέψη. Είναι τρίτη επιλογή. Είσαι στην Τούμπα, ναι. Άκου λίγο. Ναι. Τούμπα. Είσαι 0-1. Δεύτερη ψέματα. Ναι. 90 κερδίζει κόνερο Πάουκ. Ναι. Κάνει έξοδο μεσολογίου ο Άμπαρτ. Και το σκόρ γίνεται 1-1. Ναι. Είναι 0-0. Κάνει έξω το μεσολογείο Άμπαρτ. Και γίνεται 1-0. Ναι. Την άλλη μέρα τι γίνεται, για πες μου. Τι εννοείς. Καταρχάς κάνει θέση στην δεκάδα την επομένη, είναι γνωστό αυτό. Okay. Είναι, τον πήρατε από την Ξάνθη που είναι τη ομάδα του Πάουκ και μας πείσανε και μας κάνανε. Δανεικός ήταν στην Ξάνθη, ρε. Από την Τενερίφη. Εντάξει, δεν ανήκε στην Ξάνθη. Ρε, Νίκο, ό,τι έγινε το Γιουνέσ, επειδή είναι, θα γινόταν κουμπάρο του Βέστονα. Αφού ήταν κουμπάρο του Λουτσέσκου, ναι, έγινε. Ναι, και έχασε, εσύ λες ότι έχασε το πέναλτι επίτηδες ο Γιουνέσ. Ο Γιουνέσ. Ναι, ρε, του κλείσε το μάτι του Λουτσέσκου από τον πάγκο κουμπάρο και το έχασε. είδες, ναι, αλλά έγινε. Μα τι έγινε. Καλά, εντάξει. Η πρώτη εναλλακτική, αν δεν. Το γράψαμε και χθες το βράδυ, είναι του Μέγερ. Ναι, αν... ρε, παλικάρι μου, απλά σου είπα. Από τον Άμπαρτ. Άμπαρτ, είναι αυτοκίνητο, ρε. Ναι, ναι. Νίκο, τι έγινε. Ναι, ξέρω τι είναι, ρε. Πλάκα ναι. κάνω. Προτιμώ τον Έμαν, να ξέρεις. Ναι. Τον Έμαν, εγώ δεν τον κουζάρω, αλλά ανάμεσα στους δύο προτιμώ ναι. τον Έμαν. Μόνο για αυτό, χάηκα, μόνο αυτό που σου είπα. Κομπλέ μας. Και τίποτα άλλο. Δεν ακούς τίποτα. Εγώ τίποτα. Δεν ακούς τίποτα. Χάηκα. Χάηκες. Εντελώς. Μάλιστα. Τέλεια. Εξαιρετικά. Ευτυχείτε. Ευτυχείτε, κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, παιδιά. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Σε έχω χάσει από το ράδιο, δηλαδή δεν σε ακούω. Έχουμε ένα θεματάκι, ακούγόμαστε μόνο ιντερνετικά. Ναι, ήταν προγραμματισμένο να γίνει επειδή γίνονται κάποιες εργασίες πάνω στο Χορτιάτι. Οκ, εντάξει. Εγώ ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Γεια σου, Στέφανε. Λοιπόν, άκου λίγο.
ήμουνα φαντάρος το 90. Και κάναμε άσκηση του Παρμενίου. Να έχει κάνει Παρμενίου, να ξεκινήσει. Όχι, όχι. Ξέρω την άσκηση, δεν την έχω κάνει γιατί στην Κύπρο δεν πρόλαβα να κάνω τέτοια. Α, ήσουν Κύπρο. Κύπρο, ήμουν εθνική φρουρά, όχι Ελληνική. Όταν ναι. λέμε Παρμενίου, εδώ είναι ναι. και τα τρία σώματα. Δηλαδή, ναι, στρατό, ναι. ναυτικό, αεροπορία. Ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή είχαμε κάνει σκηνάκια, ρε παιδί μου, πάνω στα σύνορα ακριβώ. Ναι. Απέναντι από τον Τούρκο, α πούμε. Ναι. Λόγω ΝΑΤΟ. Τις δύο τελευταίες μέρες από τις 10 που είμαστε στα σκηνάκια, τώρα μιλάμε σκηνάκια, αδερφέ, ένα σκηνάκι να κοιμάσαι εκεί και βροχή, χιόνι, ξέρω εγώ, ναι. να περνάει από κάτω. Έτσι είναι η φάση, δεν είναι ναι. άλλο. Λοιπόν, τις δύο τελευταίες μέρες είχαν έρθει οι Τούρκοι και ήταν ακριβώς δίπλα μας. Ναι. Λόγω ΝΑΤΟ. Στην αρχή τους λέγαμε λίγο με μισό μάτι, ρε παιδί μου, αυτά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, όταν αρχίσαμε και μιλούσαμε στα αγγλικά, καταλάβαινε, ξέρω εγώ, ότι λαός και αυτοί. Ναι. Δηλαδή ότι σε βασανίζεται, να βασανίζει και αυτούς. Ναι. Και αρχίσαμε, ξέρω εγώ, να μιλάμε, ρε παιδί μου, να. Και κάποια στιγμή μου λέει αυτό το παλικάρι ο Τούρκος, μου λέει ρε εσύ Στέφανε, λέει να σε πω κάτι. Λέω βεβαίως, τι, πες μου ό,τι θες. Μου λέει ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε εσύ, πέρα από τα πολιτικά σκηνικά μου λέει, υπάρχει και το εξής θέμα. Εσείς λέει να πούμε είστε 10 εκατομμύρια έξυπνοι και σας κυβερνάνε βλάκες. Εμείς λέει είμαστε 60 εκατομμύρια βλάκες και μας κυβερνάνε έξυπνοι. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να καταλάβω τι μου έλεγε αυτός τότε. Δηλαδή μου έχει μείνει αυτό από τότε, σε όλη αυτή την πορεία της ζωής μου, γιατί τώρα 49 είμαι. Ναι. Έχω δει πράγματα και θάματα και λέω γαμώ το έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ των δύο χωρών. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Ο Ερντογκάν όποτε έχει εσωκομματικά θέματα ή και επειδή έχει πολλές αθνότητες εκεί πέρα μέσα, πάντα διεκδικεί ελληνικά νησιά, γιατί έτσι ξεφεύγει η προσοχή. Θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις απλά, εντάξει, αυτό είναι. Ακριβώς, τίποτα ναι, ναι, η μπλε πατρίδα, ναι. ξέρω εγώ, και να είχαμε να ναι, λέγαμε. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Όλα αυτά γίνονται γιατί δεν είναι καλά στο εσωτερικό του. Υπάρχει εκεί πέρα, είναι καθεστώς ο Ερντογκάν. Δεν είναι δημοκρατικό, δηλαδή δεν έχει βγει ρε παιδί μου με από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε Σουλτάνος και όλας, νομίζω κάτι τέτοιο που είχε γίνει. Καθεστώς, ναι. δηλαδή όσοι ναι. πάνε, ξέρω εγώ, όσοι έχουν αντίθετη άποψη μπαίνουν φυλακή ρε φίλε. Ναι. Δημοσιογράφοι και τα λοιπά και τάχα μου και εκείνο το πραξικόπημα που έγινε, τέλος πάντων, έχει βάλει πολλούς από το λαό του φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή πέρα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να αυτή η Τουρκία ρε, να πολεμάει σε καμιά χώρα, δεν μπορεί να πολεμάει σε δύο μέτωπα. Γιατί αυτοί έχουν ήδη μέτωπο από εκεί με τους Κούρδους. Το οποίο εμείς βέβαια δεν εκμεταλλευόμαστε. Ναι. Έτερον εκάτερο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει από εκεί. Και δεν έχει κάνει ποτέ ο Ερντογκάν ρε, πόλεμο με ένα τακτικό στρατό. Με κανονικό στρατό δεν έχει πολεμήσει ποτέ. Μπορεί να είμαστε μικροί, μπορεί να είμαστε ξέρω εγώ ό,τι είμαστε, αλλά υπάρχει στρατός πλέον. Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ, δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Τώρα όσο αφορά την Αριανάρα, ναι. αυτός ο Μπερτόλιο που παίζει. Παίζει και στον άξονα δεκάρι και στα πλάγια ως εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Είναι back που μπορεί να παίξει όλη τη γραμμή από πάνω μέχρι κάτω. Το έχει κάνει ποτέ αυτός σε καμιά ομάδα. Back που να παίξει όλη τη γραμμή. Όχι, μεσοεπιθετικός είναι ο Μπερτόλιο. Μεσοεπιθετικός είναι. Ναι, μεσοεπιθετικός είναι. Δηλαδή τον πήραμε να καλύψει τη θέση του Μανσίνη, του Ματίγια, του Σάσερ. Κοίτα, στην ουσία επειδή έφυγε ο Τόνσο και δεν βλέπω να φεύγει το Μαρτίνες, σίγουρα όχι ο Μανσίνη, στην ουσία καλύπτει το κενό του Τόνσο και σου δίνει μια ακόμα λύση μεσοεπιθετικά. Για μένα είναι μια αρκετά βελτιωμένη έκδοση του Μαρτίνες. Επειδή τον έχεις δει να παίζει και ότι είναι τόσο καλός ή φιλοδοξείς να είναι τόσο καλός ώστε να είναι βελτιωμένος. Και όσο τον έχω δει και έχοντας εμπιστοσύνη στην άποψη ανθρώπων που τον έχουν δει. Ναι. Ναι, ναι. Και δεν κοστίζει και πολλά λεφτά κιόλας. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, ξέρεις, τίποτα αρέσει να μας πεις. Μια μεταγραφή που δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Ναι ρε παιδί, κάτι που ξέρεις, ας πούμε, δεν το ξέρουμε εμείς. Παίζει να έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, να έχουμε κλείσει κανένα που να μην το γνωρίζουμε. Υπάρχουν παίχτες με τους οποίους ο Άρης εδώ καιρών είναι προχωρημένες επαφές. Το θέμα είναι ότι κάποιοι από αυτούς δεν περιμένανε κιόλας ή δεν θα περιμένουν για πολύ ακόμα, διότι θέλουν και αυτοί να είναι σίγουροι ότι θα έχουν μια ομάδα για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι τον μπαν θα λυθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άλλοι παίχτες, άλλοι που είναι στο εξωτερικό ειδικά, δεν το αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβάνομαστε, ας πούμε, εγώ ή εσύ. Πρέπει να ξέρουμε και πότε θα ληφθεί. Δηλαδή, εντάξει, και έχω ξεστεί, έχω και την απέτηση, αδερφέ, να πούμε, να βγει ο Καρυπίδης και να κάνουμε κουβέντα. Να μας πει και να του πούμε. Θα το κάνει, να του πεις, να του πείτε, δύσκολο να σας πει, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Το να μας πει, εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο, δεν το συζητάμε τώρα. Απλά πρέπει να το πούμε και εμείς, γιατί ρε εσύ ξεστεί, υπάρχουν στιγμές που αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοκαταστροφικός, να πούμε. Δηλαδή κάνει κάποια πράγματα ώρες-ώρες, ας πούμε, που. Πονάει η πέτσα μου εμένα τώρα, πώς να σου το πω, ας πούμε. Τέλος πάντων. Επικοινωνιακά λάθη κάνει, ναι. Ναι, ρε, κάνει. Επικοινωνιακά λάθη, ναι.
Ναι, ρε Καρντάση, αυτό ναι. Κάνει επικοινωνιακά λάθη. Αλλά έπρεπε να μου τη δίνει. Ξέρεις γιατί κάνει επικοινωνιακά λάθη? Γιατί ο Καρυπίδης είναι ένας ευθύς άνθρωπος και δεν σκέφτεται. Κάνει κατευθείαν. Έχει αυτό. Όπου την ευρεάσει, δηλαδή, μακριά το κινητό από το χέρι του. Είναι κάπως έτσι λίγο, ναι. Είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι, λοιπόν, παιδιά, καλή εκπομπή. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Τι έγινε, εντάξει, καλά είσαι τώρα? Μια χαρά. Μόλις πήγε η κουβέντα στα του Άρη. Απλά να το αναφέρουμε κιόλας. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει, επειδή γίνεται κάποιες εργασίες στο Χορτιάτι. Πες το, Νικό. Τώρα μας ακούτε εκτός αέρα. Σε λίγο θα. Μας ακούνε εκτός αέρα. Μέσω ίντερνετ. Okay. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και οι εργασίες στον Χορτιάτι και θα μας. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές μας, και δεν κάνω πλακά, αυτοί που δεν είναι στον δρόμο, οι περισσότεροι μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Δηλαδή και από μένα το κρίνω πολλές φορές. Νομίζω ότι ο Λίμπερο κιόλας μέσω του Ιρλίντι είναι δεύτερος. Απάσαρ, φίλε, είδατε. Κορυφή. Ωραία, δεύτερη μπορεί και πρώτη, δεν ξέρω. Τι να σε πω τώρα, δεν ξέρω. Σα δώσει όλους. Μα να σου πω τώρα κάτι. Και εγώ όταν κάθομαι στο σπίτι, περισσότερο ακούω από το ίντερνετ παρά από το ραδιόφωνο. Αυτό λέω. Νίκο! Ορίστε! Τι γίνεται, άλλο όρθια είναι και καθίστε. Όχι, είναι καθίστε, δεν θα πει τίποτα. Ναι. Τι γίνεται τώρα άλλο. Τώρα που ξέρετε μεταξύ, τώρα που είμαστε μόνο ιντερνετικά, μπορούμε να λέμε τι θέλουμε. Ναι, δεν υπάρχει σούρου στο δεν τέτοιο. Δεν μα την βάζω και όσοι συμμετάσχει σε κανένα YouTube σε κανένα τέτοιο, Τι ξέρω, θα μα βάλει. Δεν νομίζω. Ω, τέλεια. Μια χαρά. Για κάτσε, περίμενε. Τούζε. Κάτσε να φέρω λίγο τι σημειώσει μου. Να πω κάτι για κάποιε μανούλε. Χθε, φίλε το βράδυ, φεύγοντα από εδώ, βρέθηκα με μια καταπληκτική παρέα. Ναι, σε ένα μαγαζί που. Να σε πω τώρα. Πρέπει σε κάποια φάση σε αυτέ τι παρέε που μπλέκομαι. Μεγαλύτερη θα πρέπει να πάρω στάρω παλιά κείμενα του Κέσσαρη του Κώστα, ναι, να τα ρουφήξω όλα, ναι, το πώς, και να φτιάξω ανάλογα κείμενα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να περιγράψω το τι άκουσα χθες, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω. Δηλαδή, φίλε, ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Γενικά, όπου βλέπεις κανένα μεγαλύτερο που είναι αραγμένο σε τίποτα ταβέρνες και τέτοια, θα έχει ψωμί να δώσει. Θα έχει ψωμί. Κύριε Άρη, όπου και αν είστε, να είστε καλά. Πόσο πολύ κάψες γέλιο. Πώς κατέληξε εκεί? Το μαγαζί είναι γνωστού. Δηλαδή είναι ένας φίλος ο οποίος έχει φίλο αυτόν που έχει το μαγαζί. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Εντάξει. Όχι φαγητό μόνο τσαλακός, κανένα σάντουιτς και τέτοια. Ναι. Έχει δηλαδή πολύ ωραία πράγματα. Και έχει, ρε παιδί μου, είναι όλο το πακέτο το οποίο προσφέρει. Εντάξει. Αλλά σου λέω, χθες άκουσα φοβερά πράγματα. Γέλασε με την ψυχή μου. Μακάρι να πάντα έτσι, τέλος πάντων. Νίκο. Έλα. Δηλαδή τώρα μου λες εσύ ότι από τη στιγμή που σταμάτησε αυτή η αστεία αγωνιστική δράση η οποία πεζόταν μέχρι την Κυριακή, αυτή η γελιότητα που την περνούσαμε για ποδόσφαιρο. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε όπως θέλουμε για το ποδόσφαιρο, δεν είναι? Αυτή είναι αστεία, δεν είναι αηδία. Ναι, ήταν αηδία, φίλε, τώρα εντάξει. Σε παρακαλώ. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα, με τις ναύτεξ και τις αντιναύτεξ και τι γράφει ο καθένας στο Facebook και το Twitter μέχρι που είναι έτοιμοι όλοι. Να ξεκινήσουν είτε οι μεταγραφές είτε οι προετοιμασίες των ομάδων. Είτε εντάξει, τα κοντά ξεκινάνε, δεν έχουμε πολύ καιρό. Οπότε άλλη ομάδα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι μέσα στη χαρά, μέρα χαμόγελο μέχρι τα φτιάθρε. 30 Ιουλίου, τέλειο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν πάτε στον επόμενο, δευτερολογώ για ένα δευτερόλεπτο. Για εδώ και 5 λεπτά, ναι, εδώ και 5 λεπτά ακούγεστε κανονικά. Δεν είστε στο ίντερνετ, να ξέρετε. Α, καλώς Νίκο, το απόγευμα. Νίκο, είσαι παπαγιάς εντελώς. Να είσαι καλά, κύριε Κροατά. Να είσαι καλά, κύριε Αντώνη. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν ακουγόμαστε. Ακούς? Δεν ακούγεστε. Ακουγόμαστε κανονικά, λες? Δεν ξέρω. Προβληματίζομαι. Προβληματίζεσαι. Προβληματίζομαι, ναι. Για περίμενε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, όλες οι εργασίες κάνουν πάνω σε εμάς? Για περίμενε λίγο. Είμαστε ξανά στον αέρα, βεβαίως, εδώ. Είμαστε στον αέρα όπως παλιά που έλεγε το τραγούδι. Τσακ, πάμε εργασίες στο Χορτιάτι, γίνανε. Μεσονοπτικές διαδικασίες. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, λέμε, εσείς. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πήρα αφορμή, από ό,τι κατάλαβα, διακρίνω στα λόγια σας μια ειρωνία από ελληνικές ενοπλισμένες. Γιατί, ρε παιδιά? Καμία σχέση, τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Βλέπω μια ειρωνία, φοβάστε τέτοιο. Καμία ειρωνία. Ειρωνεύεστε. Εγώ να σας πω γιατί εγώ ξεκίνησα. Όχι, δεν μιλάω για εσένα, για τον Μοσχοβίτη μιλάω. Ούτε Μοσχοβίτης ειρωνία. Δεν υπάρχει καμία ειρωνία. Εμείς ειρωνευτήκαμε μόνο αυτούς
που τις τελευταίες 24 ώρες μέσα τα social media μας έχουν βγάλει όλο τον πατριωτισμό τους και από τα social media νομίζω θα πολεμήσει τον Τούρκο. Εντάξει, αυτό το άφησε και το Facebook με τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτοί μπορούν να λέει ο καθένας ότι κουστάρει. Εμείς τιμούμε, αλλά, κύριε, τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε τιμήσει κιόλας με τον τρόπο που προβλέπουν από τη χώρα. Και εγώ τις έχω τιμήσει. Γιατί εγώ έζησα το φιλαράκι το 87 το σεισμικ. Μάλιστα. Κατάλαβες, γιατί ήμουν εγώ χειριστής τηλετύπου κρυπτογράφος στο τέταρτο σώμα στρατού, φίλε. Ναι. Και όταν έρχονταν κρυπτογραφημένα όλα τα μηνύματα με το βυθίσαν, όχι να το βυθίσουν, να το εμβολήσουν το σεισμικ με το Κανάρις και να σκέφτεσαι ότι το Κανάρις είναι το κολυτάρι σου. Είναι καθόλου εύκολο. Εκείνη η εβδομάδα, φίλε, ήταν τρομακτική. Ναι. Τρομακτική. Εύχομαι να μην τύχει σε τέτοιο πράγμα. Εννοείται και να μην τύχει κανένα γενικότερα. Κανένα. Εντάξει. Έγινε. Αυτά, κύριε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο είπα. Θες να ρίξουμε τέτοια κουβέντα και μου λες ναι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Δημοκρατία έχουμε εμεί όλοι. Βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Σε ρώτησα, υπάρχει ωριμότητα για να κάνουμε τέτοια κουβέντα και λες ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει. Θεωρώ. Θαρώ. Θαρώ. Αν μόνο ίντερνετ, θα απαντούσα με αυτό που σκεφτόμουν. Αλλά τέλος πάντων. Θαρώ και θεωρώ ότι υπάρχει. Ωραία. Στις 8 η ώρα, άλλο στον Πάλε έχει συνέλευση του για τον μπάσκετ. Θα σε τέχνη. Όχι. Πάνε ρε, μέλος σε ρε, δώσε ένα νικοσάρικο ρε. Αφού έδωσα ρε την αιτήσια. Κι άλλο ρε, τι να σε κάνεις, τι άλλο ρε. Την αιτήσια την πλήρωσα. Τα αιτήσια ρε Νίκο, το λεφτά δεν έχουμε. 20 ευρώ. Τα έδωσα. Τίποτα, τι λέει ο λαός. Εντάξει, πιστεύω ότι άμα έχεις 200 άτομα επιτυχία θα είναι. 200 άτομα. Ναι. Τι 200 Νίκο, 100 να έχει την επιτυχία. Το μεγάλο κόλπο με το ελληνικό διαβατήριο του Σάντρος. Ωραία, αυτό εσύ δίνει. Καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Νίκο Σάντρος. Ναι, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές, φίλε. Πήρε και το πουλένι στον Νέντοβιτς. Πήρε την παιχτάρα τον Έντα, που αν του βγει ο Νέντα θα τον αποθεώσει. Δηλαδή είναι για οχτάδα Ευρωλίγκα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Όχι. Απλά αυτό που έλεγα πριν, ερχόμενος εδώ στο τηλέφωνο με έναν μπασκετικό συνομιλητή. Ναι. Εσύ δεν είστε πολύ φαν της Ευρωλίγκας, δεν μπαίνετε πολύ μέσα στο. Το καταλαβαίνω, οκ. Okay. Ναι. Έχει και πολλά παιχνίδια. Εντάξει. Εμείς που είμαστε του μπασκετικού κομματιού, έτσι. Του ναι. Αγώνα που θα κάτσουμε να δούμε. Όχι το πώς λειτουργεί, όχι το αν δίνει λεφτά, όχι αν οι διαιτησίες είναι στημένες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα 40 λεπτά μπάσκετ θα κάτσουμε να δούμε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πέρσι η Ευρωλίγκα ήταν σε σούπερ επίπεδο. Πολλά τη παιχνίδια. Του χρόνου η επόμενη Ευρωλίγκα με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αυτές που είναι να γίνουν. Αν ξεπεράσουμε το ξενέρωμα των άδειων γηπέδων, που είναι ξενέρωμα ειδικά στο μπάσκετ, είναι ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο, ειδικά σε υψηλό επίπεδο. Τα κλειστά γήπεδα άδεια, νομίζω ότι το χρόνο θα δούμε ακόμη περισσότερο υψηλό επίπεδο. Και οι δύο, οι δικοί μας, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν κάνει πολύ ενδιαφέρουσες κινήσεις. Και δεν βάζω το Σλούκα μέσα αυτές που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Οκ, okay. Βάζω τις άλλες που έχουν κάνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και οι δικές μας ομάδες έχουν πολύ ενδιαφέρον οι κινήσεις που κάνουν. Και ο Ηρακλής, μέχρι τώρα που τις ανακοινώνει. Ο Κούσης τι κάνει, ρε, δύο, παπάδες κάνει ο Κούσης. Και οι άλλοι δύο, οι οποίοι δεν ανακοινώνουν, αλλά κινούνται. Άσε τώρα, αυτά τα μαθαίνουμε. Okay. Παπάδες κάνει ο Κούσης. Και ένα άλλο πράγμα πάνω από το κεφάλι του, ζόρικο. Τον πάνε. Ναι. Αλλά. Και ψάχνεται και μιλάει και κινείται. Και ο Πάοκ νομίζω ότι. Αν όχι μέσα στη εβδομάδα. Ναι. Θα έχει σιγά σιγά και ανακοινώσεις παικτών. Ελλήνων σε πρώτη φάση, αυτούς που κυκλοφορούν στην αγορά. Και θα δούμε μετά ο Λούκα Σάσα, πού ανακάλυψε την Κεφαλονιά και είναι διακοπές εκεί τώρα, δηλαδή. Μπορείς να με εξηγήσεις λίγο. Γιατί ρε Νίκο, δηλαδή, πού να πάει, πού ανακάλυψε την Κεφαλονιά, ρε Νίκο. Κουέστα είναι αντίπαξο. Ωραία. Μια χαρά. Ψηφίζουν Ελλάδα. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα τι να κάνουν, να φύγουν, να πάνε πού. Φτάμψ. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, μην καλείτε άλλο, πάρουμε το τελευταίο καλησπέρα. Ναι. Έλα, γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Κλεωμένη. Να ακούω εδώ πέρα τώρα. Για πες, έβαλα, λέει, τις κινήσεις. Τι κινήσεις κάνει ο Ολυμπιακός, ποιον πήρε το Σλούκα. Γιατί σε χάλασε. Τι, μια χαρά. Ναι, όχι, ρωτάω, το Σλούκα. Θα το κλείσει. Σλούκα, το, Σλούκα, το Χάρισον, το Ζαν Σάρλ έχει πάρει ενδιαφέροντες παίχτες. Θα πάρει κι άλλους. Ζαν Σάρλ. Τη Βιλερμπάν, φίλε. Τον τελευταίο, Ζαν Σάρλ. Ζαν Σάρλ. Ζαντάκ. Ζαντάκ. Ζαντάκ, τι είναι αυτή, βρε. Τι είναι αυτή, λοιπόν, σωστά. Και τώρα ο Παναθηναϊκός είπα ότι θα έχει πιο χαμηλό budget. Θα έχει, ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει παίχτες, σίγουρα θα μείνουν και κάποιοι. Mm-hmm. Πήρε τις τέτοιες, ο Παναθηναϊκός πήρε τη ΣΑΕΚ, τον Σάντρος, πώς ναι, λέγεται. Ναι, τον Σάντρος, ναι. Τον Κουβανέζο. Κουβανέζος, ναι. Πάντως στην Ευρώπη δεν θα είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρεις αυτό, πρέπει να δούμε, πώς θα είναι και άλλες ομάδες. Μπορεί να του βγει το ρόστερ καλό.
Για πες, παρακάτω. Όσον αφορά τώρα για μας, για μας. Τώρα, ναι, εδώ είμαστε. Σε είπα ότι ο στόχος του Άρη τετράδα είναι. Εμπιστοσύνη μεγάλη στον Αρβανίτη. Τώρα δεν ξέρω, άκουσα ότι ο Παπαγεωργίου θέλει να παραιτηθεί. Δεν έχει τεθεί κάτι τέτοιο υπόψη. Α, κάτι τέτοιο. Διάβασα κάπου κάτι τέτοιο, ότι θέλει να παραιτηθεί ο Παπαγεωργίου. Ναι. Έχει, δεν το έχει πάρει. Εντάξει, ο Αρβανίτης είναι αυτός που είναι εγγύηση, δηλαδή, για μια πετυχημένη χρονιά του χρόνου. Περιμένουμε τις κινήσεις. Ελπίζω να μείνουν κάποιοι παίχτες από πέρσι. Ακούω για το Φλιόνι, ακούω για τον Ντραγκίσεβιτς, τώρα ο Μιλόσεβιτς, εντάξει, έτσι και έτσι. Ναι, δεν... γνωστά είναι, τα είπαμε και στις προηγούμενες μέρες αυτά. Δεν μου αρέσει, ο Μιλόσεβιτς δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλο Μιλόσεβιτς εγώ ήξερα. Αυτό που είδα πέρσι, δεν ξέρω, δεν... τόσο χάλια, δεν... και να μην κλείσει, δηλαδή, δεν θα μας χαλάσει. Δεν έχεις πολλές επιλογές, τώρα... κλειωμένη, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, τώρα κάποιοι παίκτες, μην δω κανένα μούρτο όμως, ξέρεις, λοιπόν, τώρα για τον Μποχωρίδης υπέγραψε τελικά. Θα υπογράψει. Όχι, θα υπογράψει. Α, θα υπογράψει. Ναι, ναι. Για το ποδόσφαιρο τώρα τα πράγματα είναι, για το ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι δεδομένα. Η ομάδα θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Ο Ματέο Γκαρσία που λέτε, ο Ματέο Γκαρσία είναι συμφωνημένος, είναι κλεισμένος, όπως ναι. Ας πούμε είναι ο Μπερτόλιο. Ναι, ναι. Σαν τον Μπερτόλιο έχει κλείσει, δηλαδή ο ναι, Ματέο Γκαρσία. Έχει κλείσει. Σοβαρά μιλάμε. Βεβαίως. Αυτή είναι τρομερή κίνηση. Αυτή δηλαδή κρίνει το πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Καλά, δεν μην είμαστε τόσο υπερβολικοί, αλλά είναι σημαντική κίνηση. Ποιος θα το σταματήσει το Ματέο, για. Μην τρελαίνεστε. Ποιος θα το σταματήσει δηλαδή, το Ματέο. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, πρόσεξε να δεις, ναι. Να έχεις τον Ματέο από τη μια μεριά και τον Φετφαντζίδη από την άλλη. Δεν ξέρεις ότι θα έχει σίγουρα τον Φετφαντζίδη, μπορεί να απολυθεί, θα δούμε. Ναι, όχι, σε περίπτωση λέω που μείνει. Έχουμε σίγουρα τον Ματέο Γκαρσία και από την άλλη τον Φετφαντζίδη. Ποια άμυνα θα αντισταθεί, πάντα βρες μου εσύ μια ομάδα να παίξει. Θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Θα παίξει με την ΑΕΚ. Ποιοι θα κουμαντάρουν δηλαδή τώρα, θα είναι Ματέο Γκαρσία και Φετφαντζίδης. Θα πάμε πάρουν πρωτάθλημα αυτοί... δηλαδή, κλειωμένοι. Μα άμα η διαιτησία είναι στο ύψος της, ναι. Από τα Χριστούγεννα το πρωτάθλημα είναι δεδομένο ότι θα το πάρουμε. Ή 30 βαθμοί μπροστά θα είμαστε. Μάλιστα. Αυτές οι κινήσεις είναι εκπληκτικές δηλαδή. Ναι. Εγώ δεν ήξερα για τον Ματέο Γκαρσία. Νόμιζα ότι είναι στις συζητήσεις. Ο Ματέο Γκαρσία νόμιζε ότι είναι στις συζητήσεις. Κλεισμένος. Αλλά εσείς μου λέτε τώρα ότι έκλεισε, ότι είναι τελειωμένος. Κλεισμένος είναι ο Ματέο. Ναι, μπράβο. Είναι το Σέντερφορ που θα έρθει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο Σέντερφορ, γιατί δεν τον έχουμε δει. Αυτοί οι παίκτες που ακούγονται δεν τους έχουμε δει. Δεν ξέρουμε. Είναι ο Λόπες τώρα, εκτός να προκύψει κανένας άλλος συνέχεια. Επειδή εγώ μιλάω με βάση αυτούς που ξέρουμε, να έχουμε εικόνα. Τώρα τον Σαντίκου και τον Λόπες δεν τους έχουμε δει να παίζει, δεν ξέρουμε τι θα βγει. Ποιος Σαντίκου τώρα συγκλεωμένοι. Λέμε για παίχτες που τους ξέρουμε. Τον Ματέο Γκαρσία τον ξέρουμε. Ναι. Τον Φετφαντζίδη τον ξέρουμε. Ναι. Τον Μπερτόλιο τον έχουμε δει να παίζει. Ναι. Τον Σόουζα, τον Βαντάι τον ξέρουμε. Τον Σάικ, τον Σάκητς τον ξέρουμε. Τον Σάκητς τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε, μας έχει βάλει και γκολ. Ο Σόουζα, που λέτε για τον Σόουζα, ο Σόουζα κράτησε μοναχώς το Χ. Σόουζα δεν ξέρει πού θα μείνει όμως, θα δούμε. Αριστερό μπακ δεν βγήκε κανένα όνομα, βγήκε σίγουρα. Δεν έχει βγει, όχι. Α, δεν έχει βγει κανένα όνομα. Υπάρχει μια πολύ καλή περίπτωση που έχουν στα υπόψη τους οι άνθρωποι της ομάδας. Και αν προλάβουν, προλάβουν θα την προχωρήσουν κιόλας. Μήπως υπάρχει, μήπως στο, σαν αριστερός μπακ υπάρχει δεν θα το πω όνομα, όνομα κάποιου δεν θα παίκτη. Πω όνομα, δεν θα πω όχι, όνομα. Μόνο αυτό, δεν θα πούμε όνομα. Ναι. Έχει παίξει παλιότερα στην Ελλάδα, πριν από λίγα χρόνια έχει παίξει στην δεν Ελλάδα. Θα πω τίποτα. Αρχικά... Δεν θα πω τίποτα. Το μάντεψε ποιος θα παίξει τώρα, δεν θα δω, να σου πω κάτι, το έχω πει. Δεν θα δω. Αν είναι να βγει, κάτι θα βγει. Όπως βάλαμε χθες το βράδυ του Γιατάρα. Αν είναι να βγει, κάτι θα βγει. Ναι. Μην βιάζεστε, όχι, μην αγχώνεστε. Εσένα ποιος είναι, πες τον. Ο Χατζησαφή. Είναι στη λίστα, αλλά όχι προτεραιότητα. Μα είδες πως το μυαλό γυρνάει, Νίκο. Χατζησαφή γράφτηκε προχθές κιόλας, δεν θυμάμαι πως. Είναι στη λίστα, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί για το Χατζησαφή. Αυτός ο παίκτης μου άρεσε όταν έπαιζε στον Πανιόνιο. Δύσκολα θα έρθει, δύσκολα.
Ναι, άλλες είναι οι προτεραιότητες για τα αριστερόλαβη. Καταρχήν ήξερα ότι έχει πολύ ψηλό μπάτζετ αυτός ο παίχτης. Αλλά μου άρεσε όταν τον έβλεπα. Δεδομένα του Άρη, αλλά δεν τους τρελαίνει τους ανθρώπους της ομάδας σαν περίπτωση αυτή τη στιγμή. Α, έχει κανένα, μάλιστα, έχει άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά καλή έγινε συνέχεια. Έγινε κλωμένη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4 σαν το σκύλο με το γάτο Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. 2-3-10-287-38 FM γεννώντα μηνύματά σας. Ξέρεις, εγώ δελτία δεν είχα. Στο 5-42-22 με χρήση. Δεν είχα δελτία. Τώρα παίζω εδώ πέρα το όπλο. Βλέπω ότι τα έχουμε παρατήσει όλα τα άλλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Στάρματα, στάρματα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα ρε Σάβα, έλα, τι γίνεται. Στο μεγαλύτερο δίδυμο. Έλα, έλα. Πες τα εσύ, γιατί δεν μας πιστεύουν όταν τα λέμε εμείς. Εντάξει, τι γίνεται. Τι κάνετε. Πίνεις καφέ στην παραλία της Περέας ή... Μπα, όχι, στη δουλειά είμαι. Δουλεύουμε, στο μεροκάματο. Στο μεροκάματο που κουβαλάμε τους λόμενους πίσω. Αχ, εκεί πέρα από την Επανομούδα, ποταμός και τέτοια. Όχι, τι δουλειά έχουμε εμείς από εκεί. Και δεν πάμε εμείς. Δεν πάτε, δεν τους πει, από, δεν... από την Αγία Τριάδα και μετά, Μπαξέ, Περέα, αυτά. Αν κατεβαίνουν όμως στο μηδέν από εκεί, αλλάζουν λεωφορείο και παίρνουν το άλλο. Δεν κατεβαίνουν. Ένα μπάνιο παρακάνουν έξω... οι άνθρωποι, Νίκο, δηλαδή. Δεν αλλάξει τα λεωφορεία, ρε φίλε. Δεν κατεβαίνουν, Νίκο, μία και έξω τώρα. Όλα τα λεωφορεία γεμάτα έρχουν, όπως είναι να είναι. Κυκλοφορούν και πολλά, Σάβα, Ναι, γεμάτο είναι, γεμάτο. Ένα μία ώρα καλά είναι. Γεμάτο λεωφορεία είναι. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Όλα... Ωραία, ωραία. Α, μιλήσουμε λίγο αθλητικά τώρα. Για τα άλλα, όλα τα άλλα. Νομίζω και οι δύο ομάδες ήταν αποτυχία φέτος. Ο Άρης το είχε το κύπελο στο σπίτι από το Σεπτέμβριο. Κοιμόταν αγκαλιά, ξυπνούσαν με το κύπελο. Η δικιά μας η ομάδα, εντάξει, έτυχαν τα μείον 7, μείον 17. Πέσαμε σε άλλα κατατόπια και χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια, έτσι πιστεύω, Νίκο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, αλλά... Άρης, του έμεινε η πίκρα του κυπέλου. Και ο Άρης είχε πολλά προβλήματα. Το πρωτάθλημα δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα πήγε καλά. Αλλά το κύπελο αυτό για το είναι. Κύπελο, ναι. Για το κύπελο, για το κύπελο, έτσι, το κύπελο αυτό είναι. Το κύπελο, εντάξει, επειδή είναι συγκυρία, είναι και λίγο ένα βράδυ, μια ατυχία, μια στραβωμάρα, κάτι καλό μπορεί να σου κάτσει. Είναι πολύ περίεργος θεσμός, τέλος πάντων. Και συγγνώμη που μιλάμε για τον Άρη, έτσι συνήθως δεν μιλάω για... Δεν καλά κάνεις και μιλάς, γιατί δεν συγγνώμη, ρε. Όχι. Είσαι από τους ακροατές που σκέφτηκε με έναν υγιή τρόπο τώρα, δεν παρεξηγιόμαστε με σένα. Που παρεξηγούνται και τα λόγια, ξέρεις, καμιά φορά καμιά κουβέντα. Αλλά για μας πέτυχαν αυτό από την αρχή. Μας έβαλαν τρικλοποδιές, πράγματα, αυτά, ψυχολογία έπεσε κάτω. Τελείωσε το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε μείον σε σχέση με πέρσι. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσει όταν έχει κάνει τέτοια χρονιά. Εντάξει, ναι, ναι. Πέρσι. Απλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πήγε πολύ πιο μείον από ό,τι θα αναμενόταν. Νίκο, πιστεύω αν περνούσαμε τον Άγιαξ, όλα τα προβλήματα θα μπαίναν πάλι κάτω από το χαλάκι. Ναι. Χάσαμε από τον Άγιαξ, μετά τα προβλήματα άρχιζαν να βγαίνουν. Οι παίχτες, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορούσαν να αφοσιώσουν το σύστημα του προπονητή. Αυτά για μένα πρέπει να κάτσει. Για μένα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κάτσει για να πούμε ότι ένα χρόνο πήρε την ομάδα από την αρχή. Με δικούς τους παίχτες, πράγματα, δεν ξέρω τώρα τι θα, ναι, τι θα γίνει. Προς τα εκεί οδεύει το θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε. Οπότε να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος αυτός ήρθε σε μία νύχτα να κάνει ομάδα. Τώρα με όποια προβλήματα, με πολλούς τραυματισμούς, πράγματα, τον κυνηγούσαμε μέσα σε εισαγωγικά και εμείς, τι είναι αυτό, κατάλαβες τώρα τα συστήματα. Κοίταξε, έχει πολλά ελαφρυντικά ο συγκεκριμένος. Αλλά έχει δώσει και πολλά δικαιώματα. Και αυτό το οποίο έχω πει στον ΠΑΟΚ αρκετές φορές είναι ότι εμένα τουλάχιστον, έτσι δεν ξέρω τον περισσότερο κόσμο, εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ στον Φερέιρα είναι ότι δεν προσαρμόζεται ή τέλος πάντων δυσκολεύεται πολύ να προσαρμοστεί σε καταστάσεις από τη πιο μικρή, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια ενδεκάδα, ναι, μια αλλαγή μέσα σε ένα παιχνίδι, μέχρι την πιο μεγάλη. Αυτό μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον αυτή τη χρονιά του. Την πρώτη χρονιά. Ίσως αν τον πλαισιώσουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να τον βάλουν στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί μπορεί τώρα ήρθε ξεκρέμαστος, έτσι. Μπορεί. Τώρα έφερε δύο συνεργάτες, τι έφερε, ναι, ο άνθρωπος, όλοι οι άλλοι έφυγαν. Ναι. Πώς πει να συνεννοηθούν, πάει η χρονιά. Αυτό που λες μπορεί και να είναι, παίξει ρόλο. Ή μπορεί η δεύτερη του χρονιά να έχει μάθει περισσότερο τα πράγματα εδώ και στην ομάδα, ναι, και στο πρωτάθλημα γενικά και να είναι πιο ψηλιασμένος. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σάβα μου. Καλή συνέχεια για σένα. Να σε καλά. Νίκο.
Ένα τροπιαστικό για την Ελληνική Βουλή Περιστατικού Ελλάδα. Τι έγινε, Νίκο, για πες τι είπε αυτός, τι είπε. Με πρωταγωνιστή το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μάρκου. Θέλω να πεις ακριβώς τι είπε. Ναι, βέβαια. Μην κολώσεις. Όχι, δεν θα κολώσω, κάνω καλά το πω. Εντάξει, σιγά. Αυτό λοιπόν έγινε κατά διάρκεια τη συζήτηση για το πόρισμα τη Νοβάρτη. Ναι. Όταν το λόγο πήγε να πάρει ο εκπρόσωπο του Κινάλ. Ναι. Μόλις λοιπόν ο βουλευτής από την ΑΧΑΗ έδινε τον Βασίλη Κερκέρογλου. Κερκέρογλου. Κερκέρογλου εδώ. Κερκέρογλου το γράφει. Να ετοιμάζεται να πάρει το λόγο. Okay. Είπε, τι να πει αυτός, τα είπε εν ουδού. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να το απαντά. Τότε λοιπόν ο Κώστας Μάρκου γύρισε και του είπε. Και θα το πω ακριβώς όπως ακριβώς το είπε. Θέλω να το πεις. Τι να πείτε εσείς στο Κινάλ που έχετε. Δεν μπορώ. Επέξτε ρε Νικό. Τι να πείτε εσείς στο Κινάλ. Παίκτε ανοιχτή την κολάρα σα, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό υπόθηκε από το βήμα τη Βουλή ή σε αυτέ τι. Νομίζω. Που εκεί πέρα και φωνάζουν καμιά φορά. Εκεί, από κάτω το φώναξε. Okay. Αμέσω προκλήθηκε ένταση και τον πρόεδρο τη Βουλή. Να συμπουράνε την απάντηση όσο εγκαταστημένη έχει συμβεί και να τον βάλει την αίθουσα. Έτσι. Είναι απαράδεκτο τον είδε να αποχωρεί και να κάνει μια χειρονομία. Βγείτε και μην προκαλείτε άλλο. Λυπάμαι για τη διαγωγή σα. Ντροπή η πράξη σα, καθηγητή Πανεπιστημίου. Να εξέλθετε από την αίθουσα. Βγείτε από την αίθουσα, είναι εντολή Προεδρείου. Φρουρά. Αυτό είναι δικό μου. Ναι. Φρουρά, φρουρά. Σας είδα τι κάνατε και έχω να σας πω το εξής. Ντροπή, 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 είπε ο κύριος Μπούρας. Να ζεσταθεί το. Σύμφωνα, ναι. Με πληροφορίες υπήρξε παρέμβαση και τη γραμματέα της κοινοβουλικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, που ζήτησε τον κύριο Μάρκου να αποχωρήσει από την αίθουσα. Προλαβαίνει αυτή πολλές μηνύσεις κάνει τελευταία μαθήματα. Δεν περίμενε. Η Όλγα, η κυρία Όλγα. Μισό λεπτό. Κύριε. Δεν ακούγονται, ρε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα που γίνονται στην Ελληνική Βουλή και γίνανε και σήμερα. Εκεί που δείχνουν το επίπεδο του γενικότερα η πολιτική μας. Δούμας για τη νέα Τούμπα μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Νάτα. Ναι, ρε φίλε. Το γήπεδο ξανά μπροστά. Πες το. Αφού σήμερα έγινε, πώς το λένε, δημοσιεύτηκε η. Τι. Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που θα μείνει για 45 μέρες και μετά από αυτό πάμε για ποδού, φίλε, προεδρικό διάταγμα. Και μετά? Σε αυτό το διάστημα 45 ημερών μπορεί, αν στοιχειοθετείται λόγος για ένσταση να γίνει, λογικά δεν θα υπάρξει κάτι μέσα από το διάστημα και μετά πάμε προεδρικό διάταγμα και μετά, φίλε, bulldozer. Και πού θα παίζεις? Κανα... Και πού θα παίζεις? Καφτατζόγλου, ρε φίλε. Βικελίδης. Και είναι και σε... δύσκολα. Το Καφτατζόγλου που είναι σε... σε πολύ καλή κατάσταση, δεν το λες. Νομίζω ο υφυπουργός με όλες τις αρμόδιες αρχές. Ωραία. Ένα δημόσιο γήπεδο το οποίο ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σωστά. Να, ναι, πρέπει να. Έχει και διοίκηση στο Καφτατζόγλιο. Να ανακαινιστεί, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι μπορεί να τρέξει τη δικασία ώστε να μπορεί να παίξει μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ εκεί. Γιατί θέλει. Αν περιμένει να πληρώσει άλλο ΠΑΟΚ, έχουν πεθάνει αυτά. Ένα αν ήταν πριν 3-4 χρόνια, μπορεί. Ένα μέρος μπορεί να το πληρώσει. Δεν νομίζω. Αν βάλει και κάτι η κυβέρνηση. Ναι, μπορεί να παίξει στην Καλαμαριά. Ξέρω εγώ. Μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μπορεί να παίξει. Δεν ξέρω. Στα Χιλέπερια. Καφτατζόγλου θα παίξει σε κάποια φάση. Το θέμα είναι να πληρούνται οι προποθέσεις, Νίκο. Αυτό. Μια χαρά. Θα γίνει, πιστεύεις? Γιατί να μην γίνει. Δηλαδή... Δεν κατάλαβα. Ποιος δεν θέλει. Και του χρόνου σου η Ντούμπα όμως. Να ξεκινήσεις. Σίγουρα. Α, δεν ξέρεις αν θα τελειώσει η Ντούμπα. Νομίζω ότι θα τελειώσει κιόλας. Έτσι, ναι. Έτσι το κόβω να γίνει τη δουλειά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και δεν στραβώσουν πράγματα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω πόσες είναι. Εντάξει, και όλη αυτή τη διαδικασία η οποία απαιτείται. Okay. Ωραία. Ναι. Στη λογική ότι δεν θα στραβώσουν. Ναι. Δηλαδή, περνάει τώρα αυτή η δημόσια διαβούλευση. Που έχει ενδιαφέροντα στοιχεία βέβαια μέσα. Ήταν λίγα, δεν πρόλαβα να τα δω όλα το μεσημέρι. Περνάει αυτό το πράγμα. Μετά πάμε προεδρικό διάταγμα και μετά ξεκινάνε τα έργα. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που έχει να τραβήξει. Ξέρω εγώ. Προφανώς αυτά δεν γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Και επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι και βγαίνει το προεδρικό διάταγμα και μετά πατάς ένα κουμπί και άιντε φύγανε οι μπουλντόζες. Δηλαδή βγαίνει το προεδρικό διάταγμα Πέμπτη και Δευτέρα πάνε οι μπουλντόζες και αρχίζουν δύσκολο, και ρίχνουν. Δύσκολο. Okay. Έχει μια διαδικασία. Έχουμε γραφειοκρατία στην Ελλάδα, μπόλοι και το ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα. Όντως δεν βοηθάει αυτή η οθόνη εδώ πέρα. Δεν βοηθάει, ρε. Και εγώ νόμιζα πέφτει. Πρέπει να σηκωθεί σε ναι, εδώ, νόμιζα δηλαδή, ότι το νταλαβέρι εδώ πέρα ο σκελετός είναι πιο ευέλικτος, αλλά δεν είναι. Πηγαίνει μόνο δεξιά-αριστερά. Κάιρο, θα εμποδίσουμε τα επεκτατικά σύνδεση τη Άγκυρα. Α, με όλου καλά τα πηγαίνει η Τουρκία, βλέπω. Τέλεια. Μια χαρά. Επιποδό. Δεν έχει κανένα, ρε φίλε, ο Ρετζέπ Ταϊπ.
Μάλιστα. Τα κάνει μόνο εκεί πέρα. Ο Σαμέκ Σούκρι, υπουργό εξωτερικών τη Αιγύπτου. Σαμέκ Σούκρι. Yes, Σούκρι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία πράγματα έτσι και σε εθνικό επίπεδο με του γείτονέ μα. Τα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Τέλεια. Μια χαρά. Είμαστε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που έχει τρει τηλεοράσει στο studio και καμία δεν παίζει ένα αθλητικό κανάλι. Δηλαδή, στο Sky έχει τον αδύναμο κρίκο. Νομίζω πιο μετά έχει αγώνα. Εδώ έχει open, η άλλη είναι κλειστή, ήταν ανοιχτή πριν. Και εμεί θα πάμε αμέσω στον επόμενο φίλο τη σημερινή εκπομπή που θα τον έχουμε αμέσω τώρα. Ναι! Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι φίλαθος της ΑΕΚ. Βέβαια. Κυκλοφορεί τώρα ότι είναι να κατέβει η ΑΕΚ. Να είναι τρελή. Τι κάνει ο Μελισσανίδης αυτός. Να κατέβει. Να κατέβει που να πάει. Ναι, έτσι λένε ότι κυκλοφόρησε τώρα ένα μισάωρο ότι ναι, να κατέβει. Είναι τρελός ο Μελισσανίδης. Πάνε να μας διαλύσει. Πάνε να μας διαλύσει. Στο τελικό. Έχω στο τελικό. Τι να κατέβει. Να κατέβει για την Κυριακή, να παίξει. Αφού δεν θα γίνει την Κυριακή ο τελικός. Τι να πω, δεν... Εσείς δεν θέλετε να παίξει άξιο τελικό. Όχι. Γιατί. Έτσι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Πότε να παίξουμε. Δεν είστε έτοιμοι. Α, δηλαδή να παίξετε, αλλά να παίξετε όταν θα είστε έτοιμοι. Ορίστε. Να παίξετε όταν θα είστε έτοιμοι, δηλαδή. Δεν τηλέφωνο, έλα, Βαγγελή. Δεν έχει σημασία, πότε, πάντως όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι, όχι. Μα τώρα ήταν αγγλικό. Κυρία, δεν θα γίνει ο τελικό τώρα. Δηλαδή, δεν θα γίνει ο τελικό τώρα. Μακάρι. Δεν θα γίνει. Μακάρι, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μακάρι. Να είστε καλά. Μακάρι. Να είστε καλά. Γεια σα. Γεια σα, φίλε. Έλα, Βαγγελή. Τάλκα. Λέει εδώ ο φίλο δεν γίνει η κυρία και ο τελικό. Ναι. 30 Αυγούστου, ναι. Ναι, φιλαράκι μου, ναι, βεβαίω. Τέλεια. Κανονίστηκε. Τέλεια. Μια χαρά εδώ πέρα, εμεί τα κανονίζουμε. Ο τελικό γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Μίλησε ο Νίκο με τον Βαγγελή. Κανεί. Δηλαδή... Δεν μπορούσαν να τα βρουν και το γήπεδο. Γιατί? Γιατί ο ένας θέλει Ριζούπολη, ο άλλος δεν θέλει Ριζούπολη. Όχι, εγώ θέλω Άκα, να το κάνουμε εκτός Αττικής. Α, όχι, έλα να τα πούμε. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει. Η Φλορίτζιναλ, η Θύρα 7 και τα λοιπά. Ριζούπολη, φίλε, στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, ναι, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα, κέντρο υποστήριξης. Η εκπομπή είναι αθλητική, έτσι. 100%. Έτσι δηλώνουμε. Πολύ ωραία. Πολύ θα τη χαρακτήριζα ποικίλη ύλη. Αυτό, αυτό. Είναι λίγο απ' όλα. Ναι, ας μην αρχίσουμε τα άλλα θέματα. Ναι. Με το φίλο και το γείτονα. Ναι, ναι, αυτό όχι, άστο, άστο. Ναι. Άστο. Πού θα άρα γιατί να με προκάλεσε, τι να με προκάλεσε και να πήρα τηλέφωνο. Πάντα κάτι με προκαλεί, να ξέρετε. Πού θα ανάψουμε κεριά, Θανάση. Ορίστε. Πού θα ανάψουμε κεριά. Την Αγία Σοφιά. Α, έτσι αγόρι μου, πάμε. Αχ, καλέ. Αχ, καλέ, για πες. Λοιπόν, ναι. Α, δηλαδή, ο Έλληνας πώς σκέφτηκε. Κρίμα που είναι και μεγάλος σε ηλικία και σοβαρολογό. Κατά τα άλλα, θέλουμε να αλλάξουμε ναι. και να γίνουμε καλύτεροι όλοι. Ναι. Θέλουμε. Θέλουμε. Ναι. Αλλά δεν ήθελε να παίξει ο μεγάλος σε ηλικία ο φίλος. Δεν Ά, ήθελε, όχι. Γιατί δεν ήταν έτοιμος. Δεν είμαι έτοιμος. Κατά τα άλλα, όταν, ας μην παρεξηγηθεί, με επιχείρημα, έτσι το λέω αυτό που λέω, όταν μιλάμε για σοβαρό λαό και για το ότι του αξίζουν τα χειρότερα, να, το τηλεφώνημα το αποδείχνει. Ο φίλος ο Στάθης μου θυμίζει, γιατί και εμένα μου διέφευγε, στις 30 Αυγούστου με τις φετινές ομάδες ή με τα ρόστερ που θα έχουν του χρόνου. Αυτά μόνο στην Ελλάδα με την ΕΠΟ του γραμμένου. Μπράβο, ρε Στάθη. Ναι. Του Αριανού γραμμένου. Ναι, δηλώνει και αυτό ο Αριανός. Τα λέμε αυτά. Και εμείς δηλώνουμε αθλητική εκπομπή. Ναι. Του Αριανού. Ναι, πολύ Αριανός είναι. Σκοτώθηκε κι αυτός. Μπορεί να είναι κρίμα, μπορεί να είναι κρίμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αυτό το τηλεφώνημα, κρατήστε το. Το κρατάμε σαν φυλακή. Μπράβο, ρε. Τι να παίζουμε όποτε θέλουμε εμείς και θα μα πει άλλη. Δεν λέει δεν είμαι έτοιμο. Όχι, δεν θέλει να παίξει. Κάτσε, ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Δεν θέλει να παίξει. Δεν θέλει να παίξει. Και ο Άρης θα μπορούσε να πει: δεν θέλω να παίξω τώρα playoff γιατί δεν έχω μάθει. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε παιδιά. Και κάτι ακόμα θέλω. Έλα, ναι. Και κάτι ακόμα θέλω να το πω. Πες το. Να μην με παρεξηγήσεις, Κλεωμένη, αλλά για σένα είναι όλα τα λεφτά. Θέλω να μου πεις από πού παίρνεις αυτό που παίρνεις. Ναι. Είναι καλό ερώτημα. Το έχουμε πολύ στην απορία. Πόσο κάνει, κόντεψα να φύγω από το δρόμο. Με ποιο απ' όλα, γιατί με τον Κλεωμένη υπάρχουν πάντα πολλά. Αυτό με το Βαντάιγκρε, φίλε, και το Ρούκο Σόζα. Πιστεύω ότι είναι από τις highlight στιγμές του ραδιοφώνου της πόλης μέσα στην Ευρώπη. Έξε το ταβάνι, δηλαδή. Το
αυτό, ποιο βαντάει, κρεωμένη. Στο τέλο τη εβδομάδα βγάζαν όλα τα ραδιόφωνα τη πόλη. Μπορεί να ήταν και δεν υπήρχε συναγωνισμό, αστροφίλε. Είναι το κορυφαίο αυτό που βαντάει. Κόντεψα να φύγω από τον δρόμο, σου λέω. Εντάξει, στο τότε να κοίταξε ένα φίλο ο Ένικ με τον Κλοπ να του πει για. Έλα, κάνουμε την τράμπα. Να κάνουμε μια τράμπα, σου φίλε. Δώσε τον Λουκο Σόζα να γεμίσει εκεί τη άδεια. Α, γεια σου. Έτσι, μπράβο, κρεωμένη. Να έχουμε δελυζή του χρόνου. Ναι, ρε φίλε. Φέρε μου λίγο και το Μανέ, πάρε τον Γκάμα. Και τον Φιρμίνιο. Φέρε και τον Φιρμίνιο. Α, μπράβο. Λοιπόν, μόλις έφτασα στο εξωτικό Αλεξάνδριο για να... Θα πάω, μπράβο, λένε... ρε, μπράβο. Άσε τα μπράβο και τα αυτά. Μπράβο. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, μπράβο. Έτσι. Έχει και μασκούλη συνήθω. Άκουσε, αγόρι μου καλό. Ναι. Όταν ο άνθρωπος θέλει και μπορεί, έτσι, πρέπει μπράβο. Να το Όχι κάνει. Σε αυτό συμφωνώ, εννοείται. Τα άλλα όλα είναι για καταναλώσεις. Του στείλω ότι τώρα έχουμε διακοπές. Klein Mind. Κανείς δεν είναι διακοπές. Δεν είναι διακοπές. Λοιπόν, και μόνο δικαιολογίες στην Ελλάδα. Και με τη Μόλτε σε διακοπές ήταν πολύ και το Βικελίδης φυσικά ήταν. Άσε το. Αυτά είναι. Ήταν και 15. Τώρα κάνω τώρα. Τα λέμε τώρα και δεν τρεπόμαστε. Κατά τα άλλα, μετά θα λέμε ποιο είναι αυτό ο Σανδρός. Ο Σανδρός και ο Μάικλ. Γεια σου, Κλεωμένη! Γεια σου, Κλεωμένη! Καλησπέρα, γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Θανάση. Να είσαι καλά. Βαντάικ. Το Βαντάικ, καταλάβαμε τελείω. Και ο Φετφαντζίδης του Σαλάχ. Βαντάικ. Λοιπόν, αυτέ είναι οι ραδιοφωνικέ στιγμέ, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά τα ωραία για σήμερα τελειώσανε, θα έλεγα. Έχουμε φτάσει 7.30, ξεπεράσαμε κιόλας. Πρέπει να ακολουθήσει η ασπρόμαυρη μαύρη ενημέρωση στο Λίμπερο 107,4, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Το ΠΑΟΚ 24-4-4-4-4 με Νίκο Μοσχοβίτη, επιτελάρχη και το επιτελείο του. Ο Στέλιος βγαίνει τώρα που έχει άδεια. Βγαίνει. Βγαίνει, σκύλο. Και του είπα, του λέω ρε, εσύ, δεν ξέρω τι έχει άδεια. Ναι. Όχι, μου λέει εντάξει. Άμενε με ιδανό άνθρωπο. Στον αέρα. Εξυπηρέτησε κάτι μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα τον παίρνει μετά και δεν το σηκώνει. Πάρε κανένα μαϊντανό με. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πολύ σημαντικό και αυτό σαν στοιχείο το οποίο πρέπει να παραθέσουμε. Λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει η άδεια του Νίκου Παπαδόπουλου, η πρώτη για την θερινή σεζόν. Δεν πάτε πουθενά. Πάω 24 μέχρι τις 9. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.